Ναι. Εδώ έχουμε πιάσει κουβέντες τρομερές. Πραγματικά στις διαφημίσεις έχουμε αφήσει για λίγο τον αντένα. Και έχουμε πάει στα προσωπικά. Γιατί τη ρώταγα για ένα κείμενο που είχε γράψει. Μάλιστα, εσύ το ξεκίνησες την κουβέντα. Που το είχα διαβάσει στο Προβοκατέρ. Που έλεγες για μία μέρα που είχες πάει στο νοσοκομείο. Παιδί μου, εγώ πηγαίνω στο νοσοκομείο. Σε ρώταγαν, επειδή λοιπόν δουλεύεις στα μίντια πάρα πολύ. Πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο, εννοείται ότι και εμένα με γνωρίζεις, αλλά και γνωρίζεις και ανθρώπους που μπορεί να συνεργάζονται με μένα και να έχεις μια πιο εύκολη άμεση επαφή στο να μαθαίνεις πράγματα. Διάβασα λοιπόν το κείμενό σου. Αυτό της έλεγα. Της λέω, ήταν χιουμοριστικό, γιατί λέω, μου φάνηκε τόσο υπερβολικό. Ναι, ότι σίγουρα θα σε ρωτούσαν για μένα κάποια πράγματα, το πιστεύω. Αλλά μου φάνηκε τόσο υπερβολικό το ότι να λες, ήμουνα με την πετελούδα στο χέρι, δίπλα η άλλη γυναίκα, ο άντρας ταλαιπωριότανε και πρώτον, με ρωτούσε για την προσωπική ζωή γενικότερα. Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ γέλασα που το διάβασα. Αλλά μου φάνηκε υπερβολικό. Γι' αυτό και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα τώρα. Αλλά μου λέει ότι δεν ήταν υπερβολικό. Το είχα κρατήσει προς τα κάτω. Διότι καταρχήν να στείλω τα φιλιά μου στο νοσοκομείο που νοσηλεύομαι κάθε μήνα, στο Ερίκος Δινάν, στην Ελίνα την Βερβεσού και τη Βασιλική που είναι υπεύθυνη προϊσταμένη και το έζησε αυτό το περιστατικό, διότι για να μην λες ότι τα λέω, τα βγάζω από κάπου. Εγώ πάω για τις καθιερωμένες εξετάσεις. Λοιπόν, είναι ότι σκάει η πληροφορία ότι πιθανόν είσαι έγκυος, ότι αρχίζει και διαχέεται αυτό στην ατμόσφαιρα. Φυσικά, όταν μπαίνεις στα επίγοντα, σε χωρίζουν με κουρτινάκια, άρα ακούς φωνές, αλλά δεν βλέπεις τον άλλον. Φέρνουν στο διπλανό καμαράκι μας, χωρίζει μία κουρτίνα, τον άντρα μίας κυρίας, ο οποίος μάλλον ήταν σε φάση εμφράγματος. Η γυναίκα πάντως ήταν έντονη, εγώ την άκουγα, δεν έβλεπα τον άνθρωπο. Λοιπόν, έρχεται η νοσοκόμα και μου λέει, κυρία Παλετσάκη, να πάρουμε αίμα. Με από το που ακούει η κυρία Παλετσάκη, η κυρία του κυρίου που ήταν σε κατάσταση του επίγοντος, τραβάει την κουρτίνα και μου λέει, σας βρίσκω, τι χαρά, είναι έγκυος. Εκεί όπου μπαίνουν και οι νοσοκόμες με το ίδιο ερώτημα. Είναι έγκυος. Φυσικά δεν υπάρχει. Στο είναι έγκυος δεν υπάρχει άλλη γυναίκα που να ρωτάς αν είναι έγκυος, ποια είναι έγκυος. Η Ελένη είναι η μόνη που πάει. Άρα εγώ ξέρω τα πάντα. Πολλές γυναίκες φέτος να πούμε όμως ότι περιμένουν μωρό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το να ρωτήσει την Ανά Παλετσάκη, είναι έγκυος, θα με ρωτούσαν για τη Μαρία τη γειτόνισσα απέναντι. Όχι για τη γειτόνισσά σου. Ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριοι συνάδελφοι. Εκεί πέρα μαζεύονται και οι νοσοκόμες, αλλά πλέον πρέπει να δώσω μία mini press conference στα επίγοντα. Όπου εγώ καταλαβαίνεις που δεν έχω καμία πληροφόρηση. Αν του πω ότι δεν είσαι, αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν χάλια. Του απογοήτευα. Και λέω είναι. Είναι! Μπράβο! Τα ξέραμε ότι εμείς εμείς το καταλαβαίνουμε από το πρόσωπο, φαίνεται. Έχει αλλάξει, λάμπει. Μπράβο! Πόσο μηνών είναι? Έλεω στους πρώτους μήνες. Θα το πει? Έλεω, δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει τελευταία. Αυτό το πρώτο στο Ερίκος Δινάν φεύγει η πληροφορία και πηγαίνει και γίνεται ουρά. Κάποια στιγμή τελειώνει, παίρνουν τέλος πάντων το αίμα και πάνε να περιμένω για τα αποτελέσματα. Και πλέον εκεί που είναι τα